Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος συνομίλησε πριν από λίγο και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και παράλληλα βλέπουμε ότι η ελληνική πλευρά προχωρεί διστακτικά. Γιατί, τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε ότι μας οδηγούν σε έναν διάλογο με ευρεία ατζέντα? Και το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Δένδια να υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις, αλλά για συνομιλίες μέσα από τις οποίες θα δούμε αν θα πάμε σε διαπραγματεύσεις και με τι όρους. Έχετε δίκιο, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε το αυτονόητο, ότι δηλαδή έχουμε να κάνουμε με διερεύνηση της διερεύνησης, με διερεύνηση για να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικού διαλόγου στην πορεία, στη συνέχεια. Γι' αυτό και τις λέμε διερευνητικές επαφές. Να θυμίσουμε ότι είναι ο 61ος γύρος αυτός, αυτό και μόνο το λέει, μιλάει από μόνο του, ότι έχουμε ήδη 60 γύρους πίσω μας και άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και πολύ συγκρατημένοι στις προσδοκίες που έχουμε. Εδώ βρισκόμαστε αποδέχεται κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, η Τουρκία το να συζητήσουμε μόνο για αυτό που η Αθήνα λέει ότι είναι η μόνη σοβαρή διαφορά μας, δηλαδή για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες? Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει διαρκώς να βάζει νέα θέματα, διότι θέλει να αποφύγει τον ουσιαστικό διάλογο επί της μίας και μόνης διαφοράς που έχουμε, που είναι η οριοθέτηση. Και επειδή εκεί έχει εξαιρετικά αδύναμη, για να μην πω ανυπόστατη νομικά θέση, ότι τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα, κάτι που δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν προσυπογράφει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Μα καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει αυτή τη θέση, ούτε καν οι Τουρκοκύπροι, ότι τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιχειρεί αυτή την αδύναμη θέση της να την ενισχύσει βάζοντας συνεχώς νέα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο αδύναμη και πόσο απομονωμένη είναι η Τουρκία. Μας αρέσει να το λέμε αυτό. Τον τελευταίο καιρό πράγματι έχουν γίνει μερικές καλές διπλωματικές κινήσεις από την πλευρά της Αθήνας. Όμως σας θυμίζω ότι είχαμε και μία ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα τα τελευταία 24 ώρα, που μου φάνηκε πολύ περίεργη και μου φάνηκε επίσης ότι δεν συμβαδίζει και με όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Καταρχάς να πούμε ότι μίλησα για την αδύναμη νομική θέση της Άγκυρας, η οποία αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα από το γεγονός ότι δεν θέλουν τη Χάγη, δεν θέλουν τη Διεθνή Διαιτησία. Η Ελλάδα, να θυμίσω, πήγε... Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θέλουν να φτάσουμε στη Χάγη? Κύριε Χατζηνικόλαου, να σας θυμίσω ότι επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, δύο χρόνια μετά την Κυπριακή τραγωδία και σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήγε την Ελλάδα στη Χάγη. Η Τουρκία δεν ήρθε. Η Τουρκία δεν ήρθε. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και έκτοτε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες ανεξαιρέτως, και σε αυτό υπάρχει πλήρης, να πούμε, συναντήληψη, λένε ότι αν δεν οδηγήσει πουθενά η διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση, να υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στη Χάγη. Αυτό φέρνει την Τουρκία σε πάρα πολύ δυσχερή θέση. Και αυτό είναι το οποίο κερδίζει, δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να κερδίζει συμμαχίες στο εξωτερικό. Από εκεί πέρα, αν αναφέρεσαι στον περίφημο χάρτη της Σεβίλης, να πούμε ότι ναι, είναι ένας χάρτης για τον οποίο δεν έχει γίνει συζήτηση στη χώρα μας. Οι περισσότεροι των Ελλήνων δεν ξέρουν καν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς οι δημοσιογράφοι δεν το έχετε αναδείξει, δεν το έχετε φέρει στο δημόσιο διάλογο και είναι και λογικό αυτό. Στην Τουρκία, ωστόσο, τον χρησιμοποιούν αυτόν τον χάρτη για να εμφανίζουν τους εαυτούς τους αδικούμενους. Οι Τούρκοι δεν μιλάνε για τους μαξιμαλισμούς τους, ότι φτάσανε μέχρι την Λιβύη. Επιχειρούν να δείξουν ότι είναι θύματα. Είναι και αυτό μέρος της δικής τους διαπραγματευτικής τακτικής. Αλλά το θέμα είναι ότι η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα έστερξε σε αυτή την τουρκική άποψη. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, εγώ θα μπορούσα να το διαβάσω αυτό ως μιας προσπάθειας μη βρίσκεται προσκόμματα επί της ουσίας και φτιάχνεται, θυματοποιείστε από μόνοι σας. Δηλαδή προβάλλετε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει προβληθεί έτσι και αλλιώς από την άλλη πλευρά. Το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε έναν χώρο που πρέπει να οριοθετήσουμε,
Ο τρόπος για να τον οριοθετήσουμε δεν είναι με τις κανονιοφόρους. Είχαμε 40 μέρες ένταση με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν οδήγησε αυτό πουθενά. Απέτυχε η τουρκική τακτική. Απέτυχε. Ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν στις αρχές Αυγούστου, στο Βερολίνο, δηλαδή στην έναρξη διερευνητικών επαφών. Ναι, βέβαια, η επιθετικότητα δεν ανταμείφθηκε. Το Ρούτσι Ρέις επέστρεψε στην Ατάλεια, αλλά τα τουρκικά ερευνητικά σκάφια εξακολουθούν να βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε και είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, πάρα πολύ βεβαίως. Και η Κύπρος έχει όλα τα δίκαια με το μέρος της. Και γι' αυτό αντιδρά. Αλλά εμείς μιλάμε για δύο ανεξάρτητα κράτη, κυρίαρχα κράτη. Εμείς έχουμε το Ούρους Ρέις. Ήμασταν αρχές Αυγούστου σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Η Τουρκία την ανατείναξε. Η Τουρκία επιχείρησε να δημιουργήσει τελεσμένα. Η Τουρκία απέτυχε. Η Τουρκία με την ελληνική κινητοποίηση, στρατιωτική και διπλωματική, προκάλεσε μια διεθνή αντισυσπήρωση και βεβαίως την ευρωπαϊκή αφύπνιση και αναγκάστηκε εν τέλει να μην ανανεώσει την Αυτεξ στις 12 Σεπτεμβρίου και να αποσύρει το Ούρους Ρέις. Είναι δύσκολο αυτό για την Τουρκία να το δικαιολογήσει στο εσωτερικό, ενώ τον Ερντογάν. Αλλά εδώ είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε και δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο μαραθώνιο. Θα στηρίξουμε την Κύπρο στην Σύνοδο Κορυφής. Αυτό είναι αυτονόητο και τη στηρίξαμε και προχθές στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Θα τη στηρίξουμε και στο... είναι αυτονόητο αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα κάνει μόνο η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η αυτονόητη στήριξη. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι υπόλοιποι 25 και εκεί χρειάζονται πολύ ψύχρεμοι και αριστοτεχνικοί χειρισμοί, όπως αποδείξαμε στο προηγούμενο διάστημα. Ευχαριστώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Κερίδη.